Πάμε στην Αγάθη Ράντη. Καλησπέρα, Αγάθη. Έχεις ενδιαφέρον ρεπορτάζ και φωτογραφίες θα δούμε. Ήτανε φήμες, έλεγε ο Μενέλος. Είναι πραγματικότητα. Ο Ματέο Παντζόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται και από τις φωτογραφίες που τον βλέπουμε εμείς. Το ανέβασε το Σαρωτικό. Είναι από τον blog Σαρωτικό οι φωτογραφίες. Ναι, ανέβασε το Σαρωτικό. Βλέπουμε να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι η κυρία Μενεγάκη που κάνει εκπομπή εκεί για το κανάλι της. Κάνει εκπομπή για το κανάλι της. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Χαλκιδική. Η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε την Κυριακή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και δύο ώρες μετά. Τώρα από πού προκύπτει ότι ο Ματέο είναι στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη είναι μπλε τα ταξί, Είναι μπλε τα ταξί, δείχνει ότι είναι στη Θεσσαλονίκη. Τον βλέπουμε εδώ, μιλάει και στο κινητό του τηλέφωνο. Ενημερώνει προφανώς κάποιον ότι έχει φτάσει. Είναι χαλαρός, είναι άνετος. Λέγανε όλοι ότι ταξίδεψε δύο ώρες μετά την Ελένη Μενεγάκη. Εν τω μεταξύ, πούμε... λένε πληροφορίες ότι και το Σαββατοκύριακο ήταν μαζί στην Άνδρο, Βρέθηκαν στην Άνδρο, ναι. Είπαν ότι πέρασε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο η Ελένη Μενεγάκη. Όταν τη ρωτήσανε, βέβαια, όταν έφτασε στην Θεσσαλονίκη, απέφυγε να απαντήσει. Είπε πως αυτό που με ενδιαφέρει να κάνω τις ωραίες βόλτες στην Θεσσαλονίκη τώρα. Τώρα βγάζει την εκπομπή της από την Χαλκιδική. Εδώ είναι η Ελένη Μενεγάκη, μόλις φτάνει στην Θεσσαλονίκη και μίλησε δείχνουν όλο πως και ο Ματέο Παντζόπουλος, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο τώρα αυτό, εντάξει, έχει γίνει καλά, τυχαίο αποκλείεται να είναι τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να είναι τυχαίο, τον βλέπουμε εδώ πάλι, είναι χαλαρός, φορά κοντομάνικο μπλουζάκι και μία βερμούδα, βάζει έτσι μόνο σου τις βαλίτσες στο ταξί και κατευθύνεται προφανώς στο ξενοδοχείο που θα μείνει. Να πούμε πως η Ελένη Μενεγάκη στη Χαλκιδική έχει και ένα σπίτι η Εμίλια, αυτές τις μέρες γίνονται επισκευές, εδώ το βλέπουμε. Των γονιών της είναι αυτό, Αυτές τις μέρες γίνονται κάποιες επισκευές στο σπίτι που είναι πολύ δύσκολο να μένει κάποιος εκεί. Η Ελένη Μενεγάκη προφανώς μένει και στο ξενοδοχείο από που βγαίνει και η εκπομπή της. Οπότε κάπου εκεί κοντά. Άρα μπορεί να έχει, ας πούμε, δίπορτο, να το πω έτσι, το καλοκαίρι, Άνδρος, Χαλκιδική. Αυτό που θα πω εγώ, αυτό που λέω εγώ και το συμπέρασμα είναι από όλα αυτά που βλέπουμε, είναι πως η Άνδρος θα βουλιάξει φέτος. Θα βουλιάξει από κόσμο. Σίγουρα. Ειδικά η παραλία Άχλα, έτσι. Είναι πολύ γνωστή πια αυτή η παραλία και όλοι θα θέλουν να δουν Άχλα. Είναι και πανέμορφη, αν σου δοθεί ευκαιρία να την επισκεφτείς. Σε ευχαριστούμε πολύ.